εστίασης και ο κόσμος ο εμπορικός με τα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση πριν από 15 μέρες. Έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό, πως μειώφιλε βεβαίως και φυσικά είναι υπεράνω των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Έχουμε και μειώλοι μάρτυρες στην εστίαση, νεαρά παιδιά τα οποία κάνουν τη δουλειά τους, να βρίσκονται στην πολύ δύσκολη θέση να μας ζητάνε πιστοποιητικά και ταυτότητες και βεβαίως πολλές φορές να έρχονται αντιμέτωποι με τον κόσμο, ο οποίος δικαίως βεβαίως καταλαβαίνει ότι ταυτότητα είναι ένα προσωπικό έγγραφο. Και πραγματικά δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό υπάρχει δικαιοδοσία να στη συζητήσει οποιοδήποτε υπάλληλο. Επειδή λοιπόν ούτως ή άλλως τα μαγαζιά τόσο της εστίασης και ιδιαίτερα της χειμερινής εστίασης, μιας και είμαστε στο χειμώνα, και τα καταστήματα έχουν πληγεί πραγματικά πρωτόγνωρα σε σχέση με όλες τις άλλες δραστηριότητες, δεν μπορεί να τους επιβάλλεις επιπλέον και αυτό το φόρτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος ζει στην πραγματική αγορά βλέπει ότι το βράδυ τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Είναι δηλαδή με 4-5 παρέες, ας πούμε, τέλος πάντων και σε 11 ώρα που θα κλείσει. Στα εμπορικά καταστήματα, αν κάνετε μια βόλτα, θα διαπιστώσετε ότι βεβαίως οι πελάτες έχουν μειωθεί και μιλήστε και με τους ανθρώπους σε ποσοστό πάνω από 60%, αν κρίνουμε με βάση αυτό που βλέπουμε. Και φυσικά τα σούπερ μάρκετ είναι φυσικά, γεμίζουν κανονικά. Τα εμπορικά κέντρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο και να μην το ξεχνάμε, το e-shop. Φυσικά μπορούν να το υποστηρίξουν μεγάλες εταιρείες. Να μην πω ότι κάνει Amazon ανά τον κόσμο, γιατί θα μας πούνε ότι ξέρεις, σήμερα το θέμα μας είναι Amazon. Δεν είναι σήμερα, είναι συνεχώς. Και το σκοπούν σε βάρος όλων των υπολείπων. Έχουμε δύο ευθύνες, δύο υποχρεώσεις. Ένα, να αντισταθούμε μαζικά στο συγκεκριμένο μέτρο και να στηρίξουμε τους ανθρώπους και τις εστίασεις και του εμπορικού κόσμου. Και δεύτερον, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τις μικρές, τις μεσαίες, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και να σταματήσουμε να αγοράζουμε από τα e-shopping, και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το αντιληφθούμε, γιατί έτσι μπορούμε να πάμε απέναντι. Είναι βασικό όμως τα μέτρα να αποσυρθούν τώρα εν ώψη των εορτών. Τα μέτρα αυτά δεν μπορεί η κυβέρνηση να μεταβιβάζει την ευθύνη για τη διαχείριση της πανδημίας σε όλους εμάς. Δεν είναι δουλειά μας και φυσικά δεν μπορεί ένας πληττόμενος κλάδος όπως είναι η εστίαση ή ο εμπορικός κλάδος να φέρει το βάρος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ας αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη. Αυτοί κυβερνούν και δεν κυβερνούμε εμείς. Γιατί διαφορετικά βεβαίως το τέλος της μικρής εμπορικής κίνησης και της μικρής επιχείρησης θα είναι το τέλος όλων μας και όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν τα μαγαζιά.